Όπως βλέπετε, οι καταστροφές είναι τεράστιες. Μετά και τον επόμενο σεισμό των 5,9 Ρίχτερ, πολλά κτίρια έχουν υποστεί ακόμη μεγαλύτερες ζημιές. Τρομοκρατημένοι σας βλέπω έξω στα μπαλκόνια, έξω στους δρόμους. Ναι, τι έχετε να πείτε? Έχω να πω ότι οι υπεύθυνοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Δηλαδή ζητάτε να αποζημιωθούν ο κόσμος και εγκαίρως να τακτοποιηθούν όσοι θα μείνουν άστεγοι. Όλοι. Ας κάνει επιτέλους το κράτος κάτι καλό. Συνεχίζουμε το διπορικό. Εδώ βλέπετε απίστευτες ζημιές, απίστευτες, ειδικά σε σημεία που είναι πέτρινα τα σπίτια. Καλώδια στους δρόμους κάτω. Εδώ βλέπετε και μηχανήματα που σκάβουν, καθαρίζουν τους δρόμους. Με κίνδυνο την ασφάλειά τους, οι πολίτες περνάνε μέσα από ετοιμόρροπα κτίρια, μέσα από πέτρες, μπάζα και τσιμέντα για να πάνε στα σπίτια τους. Εικόνες βιβλικής καταστροφής πραγματικά στο Δαμάσι Τυρνάβου. 48 ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό και συνεχίζουμε ακόμη, κουνιόμαστε από τα Ρίχτερ. Εδώ προσπαθούν να ανοίξουν το δρόμο, μαζεύουν τα ερείπια του σπιτιού για να μπορεί να γίνεται η κυκλοφορία με περισσότερη ασφάλεια. Έχουν περάσει 48 ώρες από τον μεγάλο σεισμό στο Δαμάσι. Κλιμάκια πολιτικών μηχανικών πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και εξετάζουν αν τα σπίτια είναι κατοικήσιμα ή αν είναι προσωρινά ακατάλληλα, μέχρι να γίνει η οριστική αξιολόγηση και η στατικότητα των κτηρίων. Ωστόσο, μεγάλη είναι η ανησυχία στο Δαμάσι μετά από σύσκεψη των σεισμολόγων κάτω στο γήπεδο που βρίσκεται ο καταβλισμός των Δαμασιωτών. Η σύσκεψη των σεισμολόγων κάτω στο γήπεδο, παρουσία του Περιφερειάρχη του κ. Αγοραστού, ανακοινώθηκε ότι δεν αποκλείεται στην ευρύτερη περιοχή του Δαμασίου και του Μεσοχωρίου να υπάρξει και νέος σεισμός μεγαλύτερος των 6 Ρίχτερ. Γι' αυτό οι περισσότεροι κάτοικοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να μην μπαίνουν μέσα στα σπίτια, ειδικά που έχουν πρόβλημα. Απ' τη μια μεριά οι μπουλντόζες μαζεύουν τα γκρεμίσματα για να ανοίξουν οι δρόμοι και από την άλλη οι άνθρωποι αρχίζουν και μετακομίζουν τα νοικοκυριά τους. Σπίτια που έχουν χαρακτηριστεί ακατοίκητα από τους αρμόδιους αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες τους να βγάλουν έξω την πραμάτια τους και να φύγουν. Είναι οι επόμενες μέρες από τον μεγάλο σεισμό στο Δαμάσι που έπληξε τόσο αυτό το χωριό αλλά και τις γύρω περιοχές. Όπως είναι φυσικό, όλος ο κόσμος είναι στο δρόμο. Ακόμη ανησυχούν. Τα Ρίχτερ συνεχίζουν να κουνάνε την ευρύτερη περιοχή του Δαμασίου. Πολιτικοί μηχανικοί από χθες βρίσκονται στο χωριό και ελέγχουν τη στατικότητα των κτηρίων. Αν το κτίριο είναι κατοικήσιμο, το χ από το σπρέι είναι πράσινο. Αν είναι προσωρινά ακατάλληλο για κατοικία, το σπρέι είναι κίτρινο, που σημαδεύει την κατοικία που ελέγχθηκε, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι κάτοικοι που έχουν πληγεί αν μπορούν να μπουν στα σπίτια τους ή αν υπάρχει κίνδυνος. Κοντεύουμε τις 48 ώρες από το μεγάλο καταστροφικό σεισμό στο Δαμάσι.
Εσένα η δουλειά σου ήταν σχετική με το αντικείμενο της κατασκευής των σπιτιών. Πες μου ό,τι θες. Τι είδες, τι βλέπεις. Αυτό που διαπίστωσα εγώ είναι ότι τα χτίσματα τα παλιά, τα πέτρινα, τα οποία είναι εδώ, εδώ κάτω στο βαθύ μέρος του χωριού, τα οποία είναι, τα θεμέλια τους είναι πάνω σε χωμάτινο έδαφος, αυτά έχουν πάθει ζημιά. Τα χτίσματα τα οποία είναι στην από εδώ και στην από εκεί πλαγιά, αυτά επειδή είναι σε πιο σκληρό μέρος, σε πουρί, σε βράχο, αυτά δεν έχουν πάθει τόσο μεγάλη ζημιά. Να σου πω ότι άλλο. Το ευτύχημα είναι ότι τα σπίτια τα καινούργια, τα σχετικά καινούργια, αυτά που είναι χτισμένα με μπετονένιο σκελετό, αυτά δεν έχουν πάθει, σχεδόν κανένα δεν έχει πάθει τίποτα. Αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο ευτύχημα για το χωριό, γιατί μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να είναι ήσυχοι, να μένουν στα σπίτια τους. Τώρα για τους υπόλοιπους θα δούμε. Η επόμενη μέρα. Συνεχίζει κουνάει, συνεχίζει κάνει πολλά ρίχτερ. Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Δύσκολη μέχρι να σταματήσει αυτό το πράγμα. Είναι και δυσκολότερο ακόμα σε αυτούς που είχαν μόνο ένα σπίτι πέτρινο και που δεν μπορούν να μπουν μέσα και δεν ξέρουμε πότε θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να μπουν μέσα. Και αν υπάρχουν γέροι, άρρωστοι κλπ. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Οπότε η λύση τώρα είναι από αυτούς που κάνουν το κουμάντο. Από το Δήμο, από την Περιφέρεια, από την Κυβέρνηση, από εκεί εξαρτάται. Ναι, είναι και δικών συνδικών το χωριό μας με τις αγροτικές εργασίες. Δεν μπορεί να πάει άλλος να νοικιάσει στη Λάρισα. Αυτό είναι σίγουρο. Ή στον Τύρναβο. Οπότε πρέπει να συνηθίζουν μάλλον στην ιδέα με τα κοντέινερ. Ο κόσμος. Σε αυτό δεν μπορούν να έχω άποψη. Σκηνές και κοντέινερ. Δεν μπορούν να έχω άποψη. Η σκηνή είναι ό,τι χειρότερο. Δεν γίνεται να μείνει στη σκηνή. Γιατί δεν μπορεί να έχει ρεύμα, δεν μπορεί να έχει μαγειρίο, δεν μπορεί να έχει νερό μέσα. Τίποτα, τα βασικά δεν έχεις, τίποτα. Οπότε αυτό είναι θέμα των υπεύθυνων αυτών που κάνουν το κουμάντο. Όπου οι ζημιές είναι μεγάλες και τα σπίτια είναι ακατοίκητα, οι άνθρωποι αναγκάζονται να βγάλουν τα πράγματά τους έξω, να φύγουν επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να παραμείνουν στα σπίτια τους. Είναι δύσκολες οι επόμενες ώρες και οι επόμενες μέρες για το Δαμάσι και την γύρω περιοχή. Μετά από τέτοιες καταστροφές είναι θαύμα που δεν θρυνήσαμε θύματα. Πραγματικά είναι θαύμα. Φανταστείτε τον τρόμο των ανθρώπων αυτό που βρισκόταν μέσα όταν άρχισε να κουνάει. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Τέλειος.